Βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια σφαγή με τους ιατροδικαστές. Ένα μπαλάκι ευθυνών είναι στην ουσία. Το πετούν οι ειδικοί ο ένας τον άλλον. Η κυρία που έκανε την παθοανατομική εξέταση της Ήρυδας, λοιπόν, λέει ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε για τις αμοιχές μου είπανε, ούτε για το πανάκι μου είπανε, εγώ εξετάζω κάποια όργανα και από εκεί και πέρα ήταν πρόβλημα εντός εισαγωγικών της κυρίας Τσιόλα να βγάλει την αιτία θανάτου, όχι δικό μου. Μπαλάκι ευθυνών, ναι. Και ο κόσμος ήταν εξοργισμένος. Γιατί αν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι δικαστές, δεν θα είχαμε κι άλλους θανάτους. Κάποιο παιδί μπορεί να σωζόταν. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να χαλαρώσουμε πρώτη κατάσταση. Γιατί αρχίζει και συγχυζόμαστε. Έχουμε το δασκαλάκι. Ευθύνης κι αυτός. Μην βγάζει τη ρούλα απ' έξω. Ναι, λέει ότι τώρα αρχίζει και καταλαβαίνει ότι μάλλον τα τρία παιδιά τα σκότωσε η ρούλα Πισπυρίγμου. Μην πάνε τώρα να βγουν και λάδι. Όλοι έχουν την ευθύνη. Όλοι έχουν την ευθύνη. Δεν ήξερα, δεν ρώταγαν. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κατερινόπουλος, ότι όλοι από την αρχή κάτι ψηλιάζονταν και κανείς δεν μίλανε. Τι να πεις. Μπορείς να πεις κάτι. Περιμένουμε να δούμε ποιος άλλος θα βρεθεί με βραχιολάκια. Οι πληροφορίες μας λένε... Λογικά κάποιος θα βρεθεί. Ε? Λογικά κάποιος θα βρεθεί. Έρχεται. Έχω ξαναπεί. Σωστό γαστρο είναι η αδερφή. Το θέμα εδώ πέρα είναι το τι ευθύνη έχει. Συγκάλυψη ή συνεργεία. Ναι. Αν θα είναι κακούργημα αυτό... ή πλημέλημα. Έτσι ακριβώς. Η πλημέλημα ή κακούργημα. Αυτά από τα οποία βλέπουν νομικοί κύκλοι, λένε πάμε και κακούργημα. Αναμένουμε. Αναμένουμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχει γίνει εδώ.